Συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Τσακαρόπουλο. Στη συνάντηση ήταν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΦΚΑ. Θέσαμε εκ νέου το ζήτημα της αναγνώρισης και διανομής των υπεραγνώστων ενσύμων, ένα μεγάλο αίτημα για τους οικοδόμους και ένα δίκαιο αίτημα, καθώς και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικοδόμοι με το κλέψιμο της ασφάλισης διαχρονικά, ακόμα και τώρα που η δουλειά είναι στα κόκκινα, οι οικοδόμοι κυνηγάν το ένσημο με το τουφέκι. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι μιλούσαμε σε ανθρώπους που δείχνανε ότι καταλαβαίνουν και ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό το λέμε γιατί με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, την προηγούμενη Υπουργό, μιλάγαμε και δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν ήξερε τα θέματα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βάση, τουλάχιστον να λέμε εμείς τα επιχειρήματά μας που είναι ισοπεδωτικά και να ακούμε τις απαντήσεις και να ξαναλέμε εμείς και να γίνεται ακόμα πιο δυνατή και στέρεα η βάση της διεκδίκησης εδώ και τώρα να υπάρξει λύση στο μεγάλο θέμα της αναγνώρισης και διανομής των υπεραγνώστων ενσύμων. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε. Επιμένουμε και θα μεταφερθεί και στην Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως να πραγματοποιηθεί συνάντηση για αυτό το ζήτημα του ενσύμου δηλαδή, και με την ίδια τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, αν μου λέγατε τώρα, αν μας λέγατε στις αντιπροσωπείες να εκτιμήσουμε τι βγάλατε, έχει προσθεθεί τίποτα, κάποια θετική εξέλιξη, δεν θα το λέγαμε αυτό, αλλά θα λέγαμε ότι έχουμε καταφέρει να γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα και έρχεται πιο κοντά η βεβαιότητά μας ότι με τον αγώνα μας, αυτό που κάναμε σήμερα, αυτό που θα κάνουμε στις 20 του Νοέμβρη, όπως και να έχει, το ξαναλέω εδώ, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, οι οικοδόμοι θα πάρουν τα ένσημα για να μπορούν να βγουν στη σύνταξη για να έχουν τις παροχές. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Θα γίνει. Φαντάζομαι να μην μας αρνηθεί η Υπουργός Εργασίας, παρά το βαρύ πρόγραμμά της, να μας συναντήσει την Ομοσπονδία Οικοδόμων. Φαντάζομαι ότι θα μας συναντήσει και αναγκαστικά δεν θα μπορεί να αποφύγει να κρυφτεί από τις απαντήσεις που πρέπει να μας δώσει. Τώρα, μετά από αυτή τη συνάντηση, θα είναι πλήρως ενημερωμένη και για αυτά που συζητήσαμε σήμερα και όλη την εξέλιξη και με τους παλιότερους υπουργούς και τις δεσμεύσεις που είχαν δώσει απέναντι στον κλάδο για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για τους νέους εργαζόμενους του κλάδου, αυτούς που ασφαλίστηκαν μετά τα 93, και για την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και όλα τα παρεπόμενα. Θα μας συναντήσει και θα μας απαντήσει. Συνάδελφοι, το απόγευμα, όπως είπαμε και στην απεργιακή συγκέντρωση, έχουμε συνάντηση με τους εργοδότες. Θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει γίνει ήδη μία συνάντηση. Και σε αυτή τη συνάντηση θέσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο. Ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο? Ότι διεκδικούμε τέτοια μεροκάματα που να αντιστοιχούν στην κατάσταση που βιώνουμε. Αν το πετύχουμε, σημαίνει ότι ένας οικοδόμος τεχνίτης με τις τριετίες και το επίδομα του γάμου και τα λοιπά από 57,4 που είναι υποχρεωμένοι με βάση τη σύμβασή μας να του δίνουν οι εργοδότες, το ελάχιστο θα πάει 84 ευρώ. Σημαίνει ότι θα έχουμε για πρώτη φορά 7 ευρώ στη σύμβαση
Όλα αυτά ξέρουμε καλά ότι είναι θέμα διεκδίκησης, αντιπαράθεσης. Καθένας θα δείξει τον πόη του και θα βγάλει και τα όπλα του, και έχουμε πολλά όπλα. Στην πρώτη συνάντηση λοιπόν που κάναμε με τους εργοδότες θέσαμε τα ζητήματα. Αντίλογο μέχρι τώρα δεν έχουμε. Αντιπρόταση μέχρι τώρα δεν έχουμε. Συνάντηση έχουμε το απόγευμα και είτε σήμερα είτε σε επόμενες συναντήσεις θα υπάρξουν οι εξελίξεις που πρέπει να υπάρξουν με βάση αυτό που στοχεύουμε. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το καθήκον που έχουμε συνάδελφοι είναι έτσι όπως ήμασταν σήμερα ενωμένοι, δυνατοί, μαζικοί σε όλη την Ελλάδα, αποφασιστικοί. Είδατε στην Πάτρα τι έγινε. Έτσι να είμαστε και τις επόμενες μέρες και στις 20 του μηνός, 20 Νοέμβρη, το μπλοκ των οικοδόμων και των εργαζόμενων στις κατασκευές να είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που μετράει είναι αυτό. Τι δύναμη δείχνεις, πόσο πίεση βάζεις στη διεκδίκηση, τι όπλα βγάζεις στη μάχη. Επαναλαμβάνω, θα τα καταφέρουμε, αλλά χρειάζεται να αγωνιστούμε για να τα καταφέρουμε. Δεν θα μας χαρίσει κανένας τίποτα, δεν θα μας προσφέρει κανένας τίποτα, δεν θα βοηθήσει κανένας, δεν θα μας βοηθήσει. Εμείς θα βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί εμείς ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά λοιπόν και κλιμακώνουμε τον αγώνα.